άρεσε καλύτερα, ποια δεν άρεσε τόσο. Μαρία μας, για πες μας. Καταρχάς, είχε πάρα πολύ κόσμο, εκθαμβωτικές παρουσίες, είδαμε ζευγάρια, είδαμε παίκτες από το Survivor, είδαμε πάρα πολλούς. Κορονοπάρτι. Και... ναι, όχι, δεν ήταν ακριβώς. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, επειδή βγήκαν έξω όπως και εσύ που είπες ότι ήρθες στην επαφή με τον κόσμο. Όλοι πολύ χαρούμενοι, μας είπαν πάρα πολλά. Μας είπαν για τα Survivor, μας είπαν για τριαντάφυλλο, θέλω να σας πω, που απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Μας μίλησε και η Ιωάννα Μαλέσκου, μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα έχουμε ετοιμάσει σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Θέλετε να δείτε το πρώτο βίντεο, έτσι μια. Για σούμα. Πάμε, αναμένουμε. Μια πάρα πολύ ωραία σούμα. Νικητής ή νικήτρια είναι... Ζωζεφίν και Μάκλι Φίμι! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νιώθω ότι οι κόποι μου έχουν ανταμυφθεί. Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά και φέτος πραγματικά νιώθω την χρονιά μου. Eurovision θα σε δούμε. Κοίταξε να δεις, αν έρθει το σωστό τραγούδι και το αποφασίσουμε με την εταιρεία μου, την Panic Records, με χαράς να πάω και να εκπροσωπήσω τη χώρα μας. Είστε η πιο λατρεμένη κακιά της ελληνικής τηλεόρασης. Το έχετε καταφέρει αυτό. Σας χαλάει αυτός ο τίτλος. Για μένα είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτός ο ρόλος, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία και μου δίνει ακόμα την ευκαιρία να κάνω πράγματα που έχουν... που είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Είστε πάρα πολύ όμορφοι και πολύ κομψοί. Πίνω πολύ νερό, προσέχω τι τρώω, εννοείται, και κάνω και καλές σκέψεις. Σας φοβίζει ο χρόνος, υπό την έννοια ότι παρεμβαίνει στην εικόνα μας. Όπως βλέπεις, εγώ δεν έχω παρέμβει στην εικόνα μου. Ο χρόνος, εντάξει, κάνει τη δουλειά του. Ο Στάν δεν πρέπει να πέρασε πολύ ωραία. Δηλαδή είναι το τραγούδι του. Δεν φταίει ο Στάν. Φταίμε εμείς. Όπου πάτε, πάτε και οι τρεις μαζί, ρε παιδιά. Ναι, καλά, εδώ πέρα τραγουδήσαμε μαζί, να έρθουμε χωριστά. Σπάω τα ρολόγια για σένα, σπάω και τις ώρες. Για σένα θρύψα να τα κάνω. Στο τριαντάφυλλο έχετε συναντηθεί καθόλου εδώ στα ΜΑΤ? Όχι, δεν έχουμε συναντηθεί. Είναι εδώ σήμερα. Ωραία. Έχει έρθει. Θα τον δούμε, τέλεια. Θα μιλήσατε. Είτε για τα γενέθλια ή τι δεν πήγατε? Του ευχηθήκαμε όμως. Του ευχηθήκαμε. Βάλαμε και story. Ναι. Νίκο, θα έπαιρνες πίσω τις δηλώσεις που έκανες στο Super Family? Δεν έκανα κάποια δήλωση, δεν παρομοίασα κανένα νομίζω με κανέναν. Εγώ σχολίασα με το τι μου έχει πει η Μαριαλένα. Αυτό, άρα, τίποτα παραπάνω. Η Μαριαλένα σου είπε κάτι που στη συνέχεια το πήρε πίσω? Θα βγει η Μαριαλένα και θα τη ρωτήσετε, παιδιά. Όχι, 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 όχι. Θέλω να μου πεις τι ζώδιο πιστεύεις ότι είναι ο νικητής. Είναι στο σταθερό σταυρό και είναι Ταύρος. Oh yes. Sneak, έτσι. Είναι ωραίο να γίνονται events. Είναι, πιστεύω, το τελευταίο καλοκαίρι που θα μας βρει έτσι. Σπάσα λίγο τη μέση, I guess. Έχεις μιλήσει με κάποιον εκτός από αυτούς που έχουν βγει έξω, ας πούμε με τον Τριαντάφυλλο? Όχι, με τον Τριαντάφυλλο δεν έχω μιλήσει, γιατί δεν είχαμε σχέση ούτε πριν το παιχνίδι, ούτε στο παιχνίδι. Δεν έχουμε σχέση, οπότε λογικό που δεν με κάλεσε, ούτε εγώ τον κάλεσα τα δικά μου. Ρωτήσω πώς τα περάσατε στην καραντίνα. Α, τέλεια. Ήσυχα. Ήσυχα, φαγητό, πολύ φαγητό. Κάτι φάγαμε. Μέσα. Δεν είσαι από τα ζευγάρια που τσακωνόντουσαν επειδή ήταν συνέχεια μαζί? Εμείς βρήκαμε αφορμή στην καραντίνα να γνωριστούμε. Χαίρομαι πολύ για αυτό που διαβάζω. Κι εγώ. Έλενα Παπαρίζου. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ σε όλους εσάς εκεί έξω που ψηφίσατε και είστε εδώ πέρα για τα ΜΑΤ. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα για το GNTM4, ολημερής και λίγο ολινυχτής. Τι έχουμε να δούμε στον τέταρτο κύκλο? Σκαστός είμαι εδώ, να το ξέρετε αυτό. Η αποχώρηση της Βίκης Καγιάς, το περιμενές? Η Βίκη είναι, τι να σου πω, είναι ένα εξαιρετικό άτομο, εξαιρετική επαγγελματίας, fashion expert. Αποφασίζει αυτή για τον εαυτό της, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Το αποτέλεσμα στο GNTM φέτος, ποιος θα το λέει? Το αποτέλεσμα δεν ξέρω ποιος το λέει. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί την παραγωγή, η οποία είναι και η αρμόδια. Πήραμε το καλύτερο συγκρότημα και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι σχεδόν σκάνδαλο το ότι έχουμε πάρει 8 τέτοια βραβεία. Αισθανόμαστε σχεδόν άσχημα, αλλά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εμένα με φωνάξανε για να δώσω βραβείο. Δεν πρόλαβα, είχα μια δουλειά τώρα τις τελευταίες μέρες. Κάτι μου συμβαίνει, κάτι ευχάριστο. Άργησα λιγάκι. Οπότε είπα να βγω να τραγουδήσω. Εγώ θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή κι από τον εαυτό μου πιο πάνω. Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις, με φιλάς και ξαναβγαίνεις. Το Σάββατο βράδυ. Τι έχεις αποκομίσει από τη χρονιά αυτή της Eurovision? Τα πάντα όλα. Μια τέλεια εμπειρία. Κρατάω τα θετικά και προχωράμε. Αρνητική κριτική δέχτηκες καθόλου, Έλενα? Ναι, φυσικά, αλλά ελάχιστη αρνητική κριτική και μου κάνει και πολύ εντύπωση. Τώρα... Τι άκουσες, τι σου είπανε? Μπορεί να μην αρέσει το τραγούδι σε κάποιους, αλλά πραγματικά ήταν τόσο λίγα τα σχόλια, όντως, και λέω μακάρι να είναι πάντα έτσι. Πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ απόψε. Είναι μια μουσική γιορτή. Γι' αυτά είμαι πανέτοιμος. Να δούμε άσχος που κάνω. Είναι από διαμάντια ή είναι φομπιζού? Ναι. Όχι, όχι, είναι από διαμάντια. Και πόσο κοστίζει? Αρκετά, αρκετά, αρκετά. Είναι μια, πώς το λένε, επένδυση. Δεν φοβάσαι μη σε κλέψουνε? Όχι, όχι, δεν φοβάμαι. Μείνετε ποτέ έξω χωρίς να φοράτε μάρκα ρούχα? Ναι, πολλές φορές. Απλά εμένα με ενδιαφέρει να κάθεται καλά το ρούχο πάνω σου, κατάλαβες. Δεν με νοιάζει η μάρκα, Sonic & Day. Άμα κάθεται καλά, κατάλαβες. Έχετε ψωνίσει από παζάρι, από διαλογή? Όχι, όχι, δεν έχει τύχει, αλλά δεν έχω τέτοια κολλήματα με μάρκες κτλ. Η αλήθεια λέγεται, μου αρέσει να είναι καλό το παπούτσι πάνω απ' όλα, τα άλλα... Το ακριβώς. Το μεγαλύτερο ποσό για ένα παπούτσι που έχετε δώσει? Κάνα διχίλιαρο. Δώσε μου χρόνο ακόμα, ξέρεις για μας πως δεν ήρθε η ώρα. Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί, μπορεί αντέγια τη σωστή. Έχουμε μαζί με την Ελένη Φουρέιρα τον Μπορεί και θα κάνω και ένα solo που λέγεται Baby. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μια και είπατε τώρα για τον Μπορεί με την Ελένη Φουρέιρα, ναι, το οποίο σκίζει στο YouTube. Θέλω να μου αποκαλύψετε κάτι από το backstage. Τι έχει γίνει και να ρωτήσω αν ήταν εκεί ο Αλμπέρτο Μποτία, γιατί τον είδαμε, ανεβάσαμε πρόσφατα και φωτογραφία μαζί. Βγήκαμε πρόσφατα για ένα φαγητό, πολύ καλό παλικάρι. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τα παιδιά, επειδή τους βλέπω ότι είναι πολύ χαρούμενοι μαζί. Παντρεύονται, γιατί υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Βγήκατε ζευγάρια ή βγήκατε μόνοι? Ζευγαράκια βγήκαμε. Ζευγαράκια. Α, δεν είστε μόνο. Double date, double date. Δεν είστε μόνο, δηλαδή? Ναι, όχι, δεν είμαι μόνο, όχι. Ωραία, καλά περνάμε. Τέσσερα χρόνια τώρα μαζί, με στηρίζει από την αρχή και εντάξει, περνάμε καλά. Δακτυλίδι πότε? Δεν ξέρω, πρέπει να σταγκάρω και άλλα λεφτά και όταν είμαι έτοιμος. Θέλω να μου πεις για τα δόντια σου, βλέπω μία χρυσή έτσι απόχρωση, τι συμβαίνει? Αυτό είναι ένα κόσμο που στην Αμερική είναι αρκετά συχνό στους rappers και όχι. Μπαίνει και βγαίνει, αυτό είναι μόνιμο? Ναι, είναι μασέλα. Γίνεται να γίνει και permanent, δηλαδή να γίνει το δικό σου το δόντι. Απλά εντάξει, είναι, το έχω σαν κόσμημα πιο πολύ και όχι σαν κάτι άλλο. Και λέγεται grills. Λέγονται grills. Ναι, είναι χρυσό, είναι 18 καράτια χρυσό. Μπορείς να φας με αυτό? Όχι. Ναι, μπορώ να φάω, αλλά δεν θέλω. Γιατί εντάξει, αλερώνω, μπαίνουν και μέσα στα δόντια μου, δεν θέλω να το κάνω. Είναι το βραβείο Mad Music Icon. Η Χριστιάνα Μπέτα και η Αντριάννα Φουστάνου θα δώσουν το βραβείο αυτό στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Μου επέτρεψαν λοιπόν με αυτόν τον καλό τους χαρακτήρα να αφοσιωθώ στην μεγάλη μου αγάπη που είναι το τραγούδι. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Ό,τι και να το ωραιότερο φινάλε με Νατάσα. Το ωραιότερο φινάλε και πόσο συγκινητικό είναι να βλέπεις τις κόρες, και επειδή έχουμε έτσι και κόρες και είναι φοβερό που και εγώ και ο Χάρης κάθε φορά που βλέπουμε τα παιδιά νομίζουμε ότι μεγάλωσαν μέσα σε μία μέρα, δηλαδή... Μα ισχύει. Ξέρεις, ρε παιδί μου, ναι, αλλά νομίζω, σκέψου τώρα να βλέπεις τις κόρες που είναι ολόκληρες γυναίκες και κούκλες. Και πόσο συγκινητικό αυτό που είπε ότι με το χαρακτήρα τους μου επέτρεψαν. Και πολύ συγκινητικό, αν και δεν ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Άλλωστε, από το βίντεο που είδαμε, οι πιο σχετικοί άνθρωποι με τη μουσική από όλους τους καλλιτέχνες αυτούς είναι η Νατάσα και η Έλενα Παπαρίζου. Και οι Μέλισσες, βεβαίως. Η Νατάσα συγκινήθηκα γιατί θυμάμαι ότι όταν είχαμε συνεργαστεί, ένα από τα τραγούδια που της είχα βάλει στην επιμέλεια προγράμματος,
ήταν η Πανσέλινος της Χαρούλας Αλεξίου, που ήταν ένα τραγούδι πολύ προσωπικό στη μέση ενός σπιτιού που έχω νοικιάσει, το γέλιο ενός μωρού παιδιού. Και θυμάμαι, κάναμε αλλαγές στο πρόγραμμα, βγάζαμε τραγούδια πριν την πρεμιέρα. Και αυτό η Νατάσα μου λέει: Γι' αυτό μην το πειράξει. Την Πανσέλινο, μην την πειράξει, θα μείνει εκεί. Τέτοια μανία ζωή με την Πανσέλινο μου λέει: Ναι, η Χαρούλα την έχει γράψει την Πανσέλινο για τη ζωή τη, αλλά είναι σαν να έχει γράψει και για τη δική μου τη ζωή. Όταν σηκώθηκα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα με ένα κοριτσάκι στην Αθήνα και πήγα ουσιαστικά στο πουθενά, το ένα από τα δύο κοριτσάκια. Την είχα ακούσει που, και μετά έλεγε, το την είχα ακούσει που έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Νίκο το Χατζηνικολάου. Έτσι. Και μιλούσε γι' αυτό και είχε συγκινηθεί και είπε πώς είχε έρθει με το παιδί στην Αθήνα και πόσο δύσκολα είχε περάσει. Και το λέω γιατί τη βλέπουμε πάντα χαμογελαστή έξω καρδιά. Ακριβώς, παιδιά, δεν ξέρετε κανένας. Και πάνω σε αυτό ήρθε θέλω να πω. Μόνη της, με ένα παιδί. Είχε ανεβάσει, μου δίνει ωραία πάσα και θα συνεχίσουμε. Το You Weekly είχε ανεβάσει ένα ωραίο έτσι αρθράκι για τις εργαζόμενες μητέρες. Mm-hmm. Και έτυχε, εντάξει, είχε βάλει τις λίγο πιο γνωστές που ο κόσμος, ας πούμε, ξέρει γιατί αυτό έβαλε. Site για... Mm-hmm. Λοιπόν, και από κάτω διάβαζα τα σχόλια του κόσμου, γιατί πάντα τα διαβάζω, και κάποιοι πιστεύουν ότι όταν κάποιος είναι γνωστός ή διάσημος, δεν έχει δυσκολίες, δεν έχει προβλήματα, έχει νταντάδες. Όλα ήρθαν εύκολα, όλα ήρθαν. Όχι, όχι, παιδιά, δεν ισχύει καθόλου. Θέλω να σταθώ και να το κάνω τώρα. Είπες μόνο για τη Θεοδωρίδου, για την Παπαρίζου και για τις Μέλισσες. Αντικειμενικά, κοίταξε να δεις, αντικειμενικά οι άνθρωποι που φωνητικά είναι πιο κοντά στη μουσική είναι η Νατάσα, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, πολύ σωστά είπε. Οπότε έχω μια πορεία. Άλλα ελληνικά συγκροτήματα υπάρχουν? Διότι άκουσα ότι το έχουν πάρει 8 χρόνια τέλος πάντων. Σχεδόν όσα υπάρχουν, άντε να είναι 12. Η Αλκατράς. Παραμένει σταθερά το πιο. Τώρα μιλάω για συγκροτήματα. Η Αλκατράς τα πήρανε μια φορά νομίζω. Δισκογραφούν και. Η Αλκατράς δισκογραφούν. Και Ονειράμα υπάρχουν. Α, σωστά. Εντάξει, okay. Για την ιστορία, βέβαια, επειδή εγώ είπα για τους τρεις, να προσθέσω τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το γιο του Γιάννη Πλούταρχου, που ξέρετε πώς θα είναι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι πιο pop, πιο μοντέρνοι, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, ράπερ, τράπερ. Ναι, τα ράπερ, τράπερ είναι λίγο οικισμοί, θυμίζουν μιμούνται πράγματα από το εξωτερικό. Αυτά με τις μασέλες, τα δόντια, τα χρυσά, όλα αυτά είναι μιμητισμοί. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μιμητισμοί. Μιμητισμός, γιατί το λες? Τι είναι αυτό, είναι η pop, αυτά τα έκανε η Μαντόνα πριν από 30 χρόνια. Δεν σου άρεσε? Ποιος θα μ' αρέσει? Αυτό που είδες. Εμφανισιακά όχι ιδιαίτερα. Κάτσε ρε Ποσειδώνα, δηλαδή συγγνώμη, εδώ πέρα τώρα βλέπω καταρχάς τη Ζόζεφιν. Μισό λεπτό. Βλέπω τη Ζόζεφιν, μπορούμε να πιάσουμε μια στιγμή τη Ζόζεφιν, η οποία έχει κορμάρα, πάρα πολύ μου αρέσει. Γιατί λες για την, ας πούμε, για την Μαντόνα, το έκανε η Μαντόνα πριν 30 χρόνια. Να μην το κάνει τώρα, για δηλαδή. Για να μην θεωρηθεί ότι λέω για τη Ζόζεφιν, τη Ζόζεφιν που την είδα στο House of Fame, στο live, που δεν ήταν ντυμένη, έτσι ήταν διαφορετικό το act που παρουσίασε, μου άρεσε περισσότερο εμφανισιακά. Εδώ πέρα αυτό μου κάνει παραφορτωμένο, δεν μου άρεσε. Δεν μου θυμίζει κάτι τέτοιο έκανε η Μαντόνα, αν θυμάμαι καλά, την εποχή που έκανε το Vogue Tour. Το 90 ήταν 30 χρόνια πριν, τα κάνει 25. Τι θα ήθελες? Ναι. Τι θα ήθελες να δεις? Πώς θα σου άρεσε, γιατί εμένα, κοίταξε, βλέπουμε τα Manda World και περιμένεις να δεις κάτι εντυπωσιακό, κάτι γιατί μας έχει λείψει και σε όλους. Ήταν ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός ο οποίος πραγματοποιείται στην Ελλάδα, έτσι. Ωραία, η παρατηρήση για αρκετά χρόνια. Μουσικός, δεν είναι όμως ο Σνίκ, είναι στην Μήνος, δεν είναι. Εντάξει, τα Panic Plus Beat of Παιδιά, η Panic έχει μαζέψει, μια εταιρεία που έχει μαζέψει πάρα πολύ, πολλούς, πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Έχει το roster πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς και πάνε καλά. Προσωπικά, θέλω να πω πόσο μου αρέσει, κλείς τα αυτιά σου, μ' αρέσει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ναι, εννοείται. Εκτός από τραγουδιστής... Με αυτή τη στιγμή είναι από τα μεγάλα ονόματα πρώτης γραμμής. Δηλαδή δεν ξέρω θα μου πεις. Επειδή μου αρέσει... Παιδιά, είναι πολύ ωραίος άντρας. Όχι μόνο, και καλός τραγουδιστής. Έχει γυμναστεί πάρα πολύ, έχει προσέξει πάρα πολύ την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια. Και καλός τραγουδιστής που είναι σημαντικότερο. Το σημαντικότερο ρόλο είναι η βάση. Ναι, αλλά είναι... Επίσης, αλλά είναι το αλάτι του φαγητού. Είναι σπάνιο να βλέπεις έναν πολύ καλό τραγουδιστή που πιάνει τραγουδιστικά το ρυθμό που θέλει η χώρα του να πιάσει. Γιατί μπορεί να δεις και κάποιον πολύ καλό τραγουδιστή να την τραγουδάει, ξέρω εγώ, αλλού τη τραγουδία που δεν πιάνει. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Γιατί το λέει, δεν πάει σε σένα. Ενώ παιδί μου να λέει σε ξένα. Για αυτά που λες για τον να σταμάτα. Λοιπόν, εμένα, και είναι και τόσο ωραίο. Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω κάτι, επειδή με ρώτησε πριν. Άντρα, πολύ ωραίο. Επειδή με ρώτησε πριν, πώ θα ήθελα να δω, με ρώτησε τη Ζόζεφιν. Είπα, στο House of Fame μου άρεσε περισσότερο εμφανισιακά. Η μοναδική για μένα από τον Bob χώρο που ό,τι και αν κάνει, ακόμα και τα πιο εξαντρικ στιγμιότυπά τη, με κερδίζει πάντα, με ένα μαγικό τρόπο κάνει πάντα τα σωστά, είναι η Ελένη Φουρέιρα. Ό,τι και αν έχω δει, ακόμα και τη μεγαλύτερη υπερβολή να έχει κάνει. Ένα μαγικό τρόπο. Ωραία σκηνική παρουσία. Δεν μου κλωτσάει ποτέ τίποτα εμφανισιακά. Πριν πάμε παρακάτω,
Ο κακοσέος Θεός πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτό το παλικάρι το είχαμε φιλοξενήσει και εδώ και έτσι ήμασταν μάρτυρες στα πρώτα του βήματα, γιατί θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά και καλό παιδί και πάρα πολύ τον γουστάρω και επίσης πολύ ωραίο παιδί και αυτό. Και εκπέμπει όλη τη σεμνότητα του Γιάννη. Πάρα πολύ ωραίος. Μπράβο. Εμένα να σας πω όμως την αλήθεια μου τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μάρκλιπ. Ο Μάρκλιπ είναι υπέροχος. Καταρχήν, εγώ τον λατρεύω. Εγώ τον λατρεύω γιατί μιλάει λίγο. Γιατί ο FY τα λέει με χρυσά δόντια. Δεν σχολιάσατε τη Μαρσέλα όμως. Εγώ λάτρεψα και συνειδητοποίησα ότι μιλάει λίγο σαν τον Βασίλη Καρά. Δηλαδή, τον FY τον βλέπεις και θέλεις να τον ξοδοδιάσεις. Ο Βασίλης Καρά σε τράπερ. Το FY σημαίνει άραγε αυτό που φαντάζομαι. Τι, α, δεν ξέρω. Όχι. Είναι το όνομά του. Αλλά τα αρχικά του, δεν ξέρω. Forever Young. Καλό! Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το ήταν αυτό. Το F ρήμα. Πάρα πολύ. Και το YU. Τι να πω. Ξέρω εγώ. Βλέπετε όμως ότι μέσα σε όλους τους ράπερ και τους τράπερ έχουμε ξεχάσει πως είναι. Και τα τάπερ έχουμε ξεχάσει. Μου το λένε, τώρα μου το λέει ο Δημήτρης μου. Είναι Φίλιππος το μικρό του όνομα. Δεν ξέρω πώς είναι το επίθετο. Όμως είναι τα αρχικά του. Τα αρχικά του. Φίλιππος. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της τριάδας. Και όταν λέω τριάδα εννοώ τον... Τριάδα φωτιά. Άννα Μαρία Βέλη, Νίκος Μπάρτζης και James Καφετζής, που θα είναι και σε λίγο James εδώ στην παρέα μας. Και να πάμε λίγο να τους δούμε, νάτι εδώ. Θέλω να πω κάτι, επειδή έγινε μια παρεξήγηση την προηγούμενη εβδομάδα και πάρα πολλά μηνύματα μου στείλατε να τοποθετηθώ κτλ. Ακούστε, επειδή εμείς εδώ πέρα δεν κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, είναι πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο έγινε. Εγώ, όταν είπα ότι ο... Και επειδή ξέρω πόσο ωραίοι τύποι είστε και τίμοι, ξέρω ότι πάντα και να διαφωνούμε κάπου, για εσάς τους τηλεθεατές λέω, πάντα θα βρούμε τον τρόπο να συμφωνήσουμε ακόμα και στο ότι διαφωνούμε, δεν έχω κανένα παράπονο δηλαδή, όταν ανταλλάσσουμε μηνύματα. Όταν εγώ είπα για το Σάκη, τι εννοώ. Παιδιά, αυτό που βλέπουμε στους δέκτες μας, στο Survivor, ξαναλέω, πολύ συγκεκριμένα, και αυτό είπα και την προηγούμενη φορά, αν βάλετε το απόσπασμα να το δείτε, ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα Σάκης πάρα πολύ γλυκός, με τη Μαργιαλένα και είναι και πάρα πολύ κοντά και βλέπουμε και μία Μαργιαλένα που ανταποκρίνεται σε αυτό το πολύ γλυκό του Σάκη. Τώρα, ήσασταν εσείς μπροστά στο τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο ήταν ζευγάρι και η πόρτα ήταν κλειστή ή ήμουνα εγώ. Κανένας μας δεν ήταν. Εγώ λοιπόν λέω αυτό το οποίο βλέπω. Ήρθε λοιπόν ένας άνθρωπος εδώ, ο Νίκος ο Μπάρτζης, όπως και η Άννα Μαρία Βέλη που μετά έκανε μία τοποθέτηση δημοσίως στο Twitter. Και έβαλε και το όνομά μου, έβαλε και την Ιωάννα τη Μαλέσκου, αλλά εγώ θα μιλήσω για μένα, που την είχαμε φιλοξενήσει με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ευγένεια. Και λίγο μου τα μπουρδούκλωσε, και αυτή είναι η δική μου η άποψη, και όπως έχουμε δημοκρατία και μπορεί κάποιος να λέει τη δική του άποψη, μπορώ να λέω και εγώ τη δική μου την άποψη, επειδή αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα της κακοποίησης και ο δημόσιος λόγος πρέπει να προσέχεται πάρα πολύ, εγώ λοιπόν εδώ, όσους φιλοξενώ, δεν επιτρέπω ποτέ κανείς να προσβάλλει κάποιον άλλον, υβριστικά ειδικά, όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις, όταν δεν έχει βγει. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για ένα τηλεοπτικό ζευγάρι, έτσι θα το πω εγώ, του Σάκη και της Μαργιαλένας, που δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όταν θα βγει η Μαργιαλένα, θα μιλήσει. Επίσης βγήκε και η μητέρα της Μαργιαλένας και είπε ότι το παιδί μου δεν έχει ανακοίνωση, δεν έχει κακοποιηθεί ποτέ. Για φανταστείτε λοιπόν όλοι εσείς που μου στείλατε κάποια μηνύματα και μου είπατε Αντελή να πες, θα σας άρεσε ποτέ να βγει κάποιος χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα και να πει ή να υπονοήσει κάτι το οποίο... Λοιπόν, εγώ θεώρησα σωστό για να προφυλάξω και τον ίδιο τον άνθρωπο που το λέει αυτό, γιατί κατάλαβα την ώρα που καθόμασταν ότι μπορεί να μην το σκέφτηκε την ώρα που το είπε. Να σταματήσω εδώ, εκεί, σε εκείνο το σημείο την κουβέντα. Θέλω να πω κάτι επιπλέον. Επειδή πολύ σωστά και πολύ αντικειμενικά μιλάς περισσότερο για να προστατεύσεις άλλα πρόσωπα, θα πω και εγώ τώρα κάτι και ας κατηγορηθώ ότι γλύφω την παρουσιάστρια. Ναι, αλλά καλέ, θέλω να πω, γιατί εμείς μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι η φράση που είχες πει, να το πω, δεν πήγε καν στη διαδικασία να το γράψω. Δεν είπες ποια κοπέλα δεν θα ήθελε να έχει ένα αγόρι σαν το Σάκη, είπες ποια κοπέλα δεν θα ήθελε να την προσέχει έτσι, το αγόρι. Αυτό αυτομάτως, ακριβώς, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά, αυτό λοιπόν, αυτομάτως έγινε ούτε ρεσιτάρ παραπληροφόρησης. Ούτε λοιπόν, γιατί θέλουμε να λέμε, ούτε καλύπτουμε κανέναν, εμείς τους αγαπάμε όλους, όλα τα παιδιά. Πόσες φορές είπα
ότι όσους γνωρίζω εδώ πέρα, ακόμα και αυτούς που μέσα στο παιχνίδι δεν είχαν βγάλει το συμπαθητικό του χαρακτήρα. Μόλις τους βλέπω εδώ και πίσω από τις κάμερες, λέω ρε παιδιά, τι γλυκά παιδιά. Λοιπόν, οπότε και την Άννα Μαρία, την οποία πραγματικά μου είναι πολύ συμπαθής, γιατί η κοπέλα όσες φορές την πήρα και εκτός εκπομπής που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ό,τι τη ζήτησα, που τη ζήτησα να έρθω και σε επαφή με τον James, πραγματικά με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη με βοήθησε. Και δεν το ξεχνώ αυτό. Οπότε θα πω ότι ήταν μια κακή στιγμή και μπορεί και η ίδια να μην το κατάλαβε. Αυτά λοιπόν από μένα για αυτό το κομμάτι της απάντησης. Τώρα, θέλω να πάμε παρακάτω και θέλω, Μαράκι μου, να πάμε στα ντυσίματα να σχολιάσουμε, γιατί πραγματικά είδαμε έτσι εμφανίσεις. Καταρχάς, έκλεψε την παράσταση η Ιωάννα Μαλέσκου, ένα φωσφοριζέ φόρεμα. Τη ρωτήσαμε κιόλας και μας είπε ότι είμαι και μαυρισμένη και ήθελα να ξεχωρίσω και το είπε με πολύ χιούμορ. Ήτανε κούκλα. Ήταν μια σωστή επιλογή. Φαινόταν και το καλλίγραμμο κορμάκι. Και σεξι και καλόγουστο ταυτόχρονα. Παιδιά, ναι. Δεν ήταν καλοκαιρινό. Κακοπροκλητικό. Καλοκαιρινό. Πολύ καλοκαιρινό. Δηλαδή, μυρίζει φρεσκάδα από πνέη. Φανταστικό κορμί, γιατί το συγκεκριμένο φόρεμα, αν δεν έχεις το κορμί να το υποστηρίξεις. Και φωσφορίζει το σκοτάδι. Και είναι από αυτά τα φορέματα που μπορεί να μην δείχνει πάρα πολλά, αλλά να δεικνύει τη σιλουέτα της, το χρώμα και η κοψιά που έχει το κατάλληλο. Και το χρώμα το φλούο είναι υπέροχο. Και επειδή είναι και γυμνασμένο το κορμί της πολύ, δηλαδή δες τώρα, Ιωάννα μου, τι να λέμε τώρα, και το στήθος εκεί που πρέπει, και ο ποπός εκεί που πρέπει, και όλα εκεί που πρέπει. Πάρα πολύ ωραία είσαι, Ιωάννα. Θα τα πει κανένας άντρας, φωνάζει ο Σαρίς από πάνω, ποιος θα τα πει. Τα είπαμε, παιδιά, τα είπαμε. Ενώ, ρε παιδί μου, ενώ πολύ ωραία όλοι. Ρε άνθρωπέ μου, ενώ το βλέπεις όλα είναι, κοιτάνε Θεό. Αυτό εννοώ, τι να πω. Μ' αρέσει. Πες του Δημήτρη, δεν τον ακούω, γιατί το ακουστικό μου είναι σε καλοκαιρινό μου, κάνει διακοπές. Και εγώ. Και εγώ το ίδιο. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Για πάμε αντίθετα. Λοιπόν, αυτό που με έκανε εντύπωση, να ξέρετε, πρώτη φορά είδα εγώ την Ηλιάνα Παπαγεωργίου από κοντά. Είναι πάρα πολύ αδύνατη, λεπτοκαμωμένη θα έλεγα. Υποστήριξε πάρα πολύ το outfit που φορούσε και τη ρωτήσαμε, πολύ ωραίο το μαγιό που φοράς. Και μας είπε ότι δεν είναι μαγιό, είναι σόρουχα και τα ανέδειξε και πάρα πολύ ωραία. Επίσης μάκρινε ωραίο, και όμως, το μαλλί. Έχει λοιπόν, δυνατήσει αρκετά. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την Ηλιάνα, που δεν την έχω γνωρίσει παιδιά ποτέ προσωπικά, δεν την ξέρω. Μου βγάζει όμως μια έτσι μεγάλη γλυκίτα και μ' άρεσε και ο τρόπος και που διαχειρίστηκε την πρώτη της χρονιά. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτό το κορίτσι μου δημιουργεί την αίσθηση, θέλω να την πάρω έτσι μια αγκαλιά, νομίζω πως λίγο τη χρειάζεται. Τι εννοώ, κάτσε μην κάνεις έτσι όταν μιλάω. Ναι, αλλά σε νιώθω δίπλα μου. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει λίγα κιλάκια παραπάνω. Ναι. Πάντως είναι ωραίο το ρούχο που ενώ έχει. Πρέπει να πάρει λίγα κιλάκια παραπάνω. Κάνει μπαμ, είναι διακριτικό. Δεν θέλω να το σχολιάσουμε άλλο, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ενώ δεν. Ευαίσθητο θέμα τι εννοώ. Δεν έχει κάτι, μην παρεξηγηθώ, μην μου πει τι η Αντελίνα είπε. Απλά έτσι όπως τη βλέπω εγώ, μου αρέσει λίγο είναι παραπάνω ωραία, ωραία. Η Ηλιάνα που έβλεπα στο GNTM που ήταν. Και σαν παρουσιάστρια που την ήξεραν, όσοι την ήξεραν και ήρθα σε επαφή μαζί τους, αυτό είπαν ότι είχε δυνατήσει πάρα πολύ, αλλά δεν πάβει να είναι ωραία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Και ωραίο ρούχο, μια και λέμε για τα ρούχα. Πάντως την χάνει μετά από ένα χωρισμό κάποιες φορές, έτσι, ρε παιδί μου, αν και αν έχεις περάσει και κάτι δύσκολο, λίγο, να παίξεις τα κιλά. Όταν είσαι μόνη σου, μετά μπαίνεις σε μια άλλη διαδικασία, ίσως να θέλεις. Η καλύτερη δίαιτα είναι ο χωρισμός. Επιβεβαιώνεις ότι υπάρχει δηλαδή τελικά ο χωρισμός. Ο χωρισμός. Βέβαια υπάρχει. Το έχει επιβεβαιώσει και η ίδια. Αλλά παιδιά, είδα σήμερα, μια και περνούσα έτσι λίγο τα sites και έκανα βόλτα. Λοιπόν, είδα Νάσο Γουμενίδη, Νάσος Blog, που έβγαλε το ότι αυτό που φορούσε η Ηλιάνα, το φόρεμα, δεν ξέρω, μπλούζα είδα ή τι φόρεμα, δεν θυμάμαι, θα το ξαναδώ, το φορούσε πριν καιρό η Ζέτα Μακρυπούλια Ολόιδιο, όταν είχε πάει καλεσμένη στον Αρναούτογλου. Μάλιστα. Οπότε το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε. Οπότε έχουν τον ίδιο ενδυματολόγο. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, αν είναι. Η κοινή ντουλάπα. Όπως θα έλεγε η Αριάννα Γκράντε, thank you next. Που λέει και λοιπόν, παρόλα αυτά, μ' αρέσει. Πάμε στο επόμενο. Μια και είπαμε GNTM, πάμε στο Γιώργο τον Καράβα. Με τη σύζυγό του. Με τη σύζυγό του, ναι. Την Ραφαέλα Ψαρού. Πολύ ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό. Ένα πολύ ωραίο άντρα, εντυπωσιακό. Ραφαέλα Ψαρού, με τι ασχολείται. Είναι... Έχει κατάστημα με ρούχα. Έχει κατάστημα με ρούχα. Ναι. Με νύχια. Όχι με ρούχα. Με νύχια. Με νύχια και με ρούχα. Όχι, ρούχα δεν έχει, εγώ το είπα. Με νύχια έχει κατάστημα. Είναι πολύ εντυπωσιακό ως προς το αυτό που σου μεταφέρει η ενέργειά του, το ντύσιμό του. Μας άρεσε πάρα πολύ. Έκανε εντύπωση και η σύζυγός του. Ναι, είναι ωραίος τύπος, είναι cool. Αυτό θα λέγανε οι κόρες. Είναι σαν να έχουν προσβιωθεί κατευθείαν από το εξωτερικό στην Ελλάδα στο κόκκινο χαλί. Και βλέπουμε και την
παιδιά, να σας πω λίγο για αυτή τη γυναίκα. Ναι. Πέρα από αυτό το. Λατρεία, αυτό το φόρεμα που φορούσε, σε μαγνητίζει το βλέμμα της. Mm-hmm. Ο τρόπος που καταρχάς, ό,τι και να φορούσε, θα το υποστήριζε. Mm-hmm. Φορούσε ένα πάρα πολύ απλό φορεματάκι και έκανε εντύπωση σε όλους. Είναι το απόλυτο σίκ. Αυτό δεν που θα μπορούσα, είναι το απόλυτο σίκ. Να τη δω όμως την Κατερίνα Διδασκάλου με κάποιο άλλο. Με κάποιο άλλο ενώ ρούχο. Με κοντό, ας πούμε. Δεν θα μπορούσα να τη δω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιοι κάνανε εμφανίσεις πιο έτσι, ξέρεις, ιδιαίτερες, δεν θα μπορούσα να τη δω. Υπέροχο και το έχει δέσει ωραία και με τα κοσμήματα. Κάνει λίγο αρχαιοελληνικό. Για πάμε εδώ, εδώ σε θέλω. Τζόζεφιν. Πριν ανέβει το πλάνο, θα σας πω εγώ ποια είναι. Η Τζόζεφιν, δεν υπάρχει το κορμί. Για πες. Μαγικό. Όχι, πείτε οι υπόλοιποι. Όχι, εσύ. Γιατί πρέπει να πω εγώ. Εσύ θα πεις. Ωραίο. Σ' αρέσει. Βαριέμαι να με βρίζουν στα Instagram. Έχει ένα, έχει ένα fan club το οποίο απειλεί ότι θα σε σκοτώσει. Θεωρείς ότι ήταν ένα fan club, ναι, δεν υπάρχει. Είναι υπέροχη. Όχι, θέλω να πω, περίμενε. Είναι υπέροχη και μεγάλη τραγουδίστρια. Θέλω να τη δώσω το ηρώδιο. Αυτό που φοράει σου αρέσει. Ναι. Βρέσει. Για να το φορέσω και. Περιμένετε ρε παιδιά. Βιάζεστε. Ένα λεπτό. Πάμε λίγο πριν. Θέλω να κάνουμε ανάλυση του ρούχου. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ. Πορτοκαλί. Κάτσε, παιδί μου. Είναι ένα πορτοκαλί. Γενικά μου αρέσει το πορτοκαλί, ναι, εκτός πλάκας. Το πορτοκαλί είναι ωραίο καλοκαιρινό. Η ίδια κορμάρα, συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Ε? Ναι, βέβαια, εννοείται. Όχι, σοβαρά. Κορμάρα, κορμάρα. Όντως, όντως, ωραία, ναι. Μου αρέσει. Λέει, τι να βάζε. Δεν θα μπορούσα να δει τον Τζόζεφιν με κάτι άλλο, γιατί αυτή το έχει και αυτό το. Δηλαδή, αν ήταν μόβ, δηλαδή δεν θα μπορούσε να το δει. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό σου κάνει, έχει τις βάτες εδώ. Δεν θα μπορούσαν να το βάλουν όλοι αυτό το ρούχο. Πρέπει να το μπορεί να το υποστηρίξει. Πάντως ποζάρει χορευτικά στο φακόματι, δείτε. Δεν είναι ότι απλά στέκεται. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ. Έλενα Κρεμλίδου. Έλενα Κρεμλίδου. Η κυρία δίπλα, ποια είναι που κλέβει όλη την παράσταση με αυτό που φοράει? Νομίζω ότι είναι η στυλίστρια. Αστρολόγος. Όχι, νομίζω ότι ήταν η στυλίστρια. Αγγελική Μανουσάκη, αστρολόγος. Τώρα από μακριά εμένα μου θύμισε λίγο το Γουγουλίνι. Συγγνώμη. Το Γουγουλίνι. Έτσι από μακριά που βλέπω το monitor. Πάντως δεν ξέρω, αστρολόγος τι είναι η κοπέλα. Fashion icon. Πολύ σεμνή βλέπω ότι είναι Κρεμλίδου. Πάμε στην Κρεμλίδου τώρα. Εγώ δεν κατάλαβα. Θα σας πω εγώ δεν κατάλαβα και στα VMA μάλλον. Δεν κατάλαβα ποτέ τι φόρεσε. Δηλαδή δεν μπορούσα. Εσόρουχα, εσόρουχα γάτια και από κάτω το τζιν. Είναι εσόρουχα ή μαγιό αυτό? Είναι μαγιό εσόρουχο. Μαγιό ρούχο. Ρε παιδιά όμως να σας πω κάτι, σωματάρα κι αυτή. Ωραίο είναι όμως, σεξι είναι. Πολύ ωραία. Και λοιπόν, περάσαμε εκεί πέρα όταν είχε έρθει στην εκπομπή. Κυρίως. Θέλω να σας πω ότι ήμασταν με τα μικρόφωνα δίπλα και μας έλεγε: «Οκ, κάντε λίγο πιο εκεί, γιατί θα μου μπουκώσετε το outfit». Δεν μπορούσαμε να την πλησιάσουμε, γιατί ήταν. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Καλά, και πάρα πολύ ωραίο. Η παιδιά φοράει, να πούμε, ένα ρούχο ενός Γεωργιανού σχεδιαστή. Ναι. Για πείτε μου τώρα γι' αυτό. Ωραίο είναι. Εμένα, εγώ τάμτα έχω αδυναμία, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Λοιπόν, εγώ η τάμτα αγαπώ, τη συμπαθώ πάρα πολύ, το ξέρει και η ίδια. Νομίζω όμως την προκειμένη εμφάνιση. Το μαλλί, το μαλλί. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Δεν είναι το ρούχο αυτό που τραβάει την προσοχή. Κάνει λίγο περικεφαλαία. Το μαλλί, το ρούχο είναι θηλυκό. Αντελή, να το θεωρείς έτσι θηλυκό. Γιατί εμένα σου δεν μ' αρέσει. Άκου, το ρούχο, δεν ξέρω. Τάμτα, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Σου στέλνω καρδιά, Νάτι. Μ' αρέσουν τα νύχια όμως. Ρε παιδιά, να σας πω. Εντάξει, η ίδια βάζει αυτά τα τρελά και τα Lady Gaga style show, κατάλαβες όλο αυτό. Το καταλαβαίνω. Το ρούχο θυμίζει την Björk. Την Björk. Αυτό σκέφτηκα. Στα Όσκαρ. Αλλά είπα, δεν το καταλάβει κανείς. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια που φόραγε ένα ίδιο ρούχο.